Βλακογιάννη, μπορούν οι επιχειρήσεις στο κέντρο της πόλης να εφαρμόσουν το ωράριο φορτοεκφόρτωσης, το οποίο είναι ψηφισμένος νόμος κανονικά από τις 8.30 το βράδυ με τις 8.30 το πρωί. Απερίφραστο όχι. Τι προτείνετε? Κοιτάξτε, για να προτείνει κανείς πρέπει να μελετήσει. Εμείς έχουμε κάνει ήδη ένα στάδιο μελέτης και έχουμε καταθέσει μια προσωρινή πρόταση που να λέμε ότι θα είναι σχετικά ελεύθερο η διακίνηση, αλλά να μην επιτρέπεται διακίνηση προϊόντων, φορτοεκφόρτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από τις 7.30 μέχρι τις 10 το πρωί. Και πιθανόν αυτό το πράγμα να μπορεί να γίνει και στις μεγαλύτερους άξονες που τροφοδοτούν με οχήματα το κέντρο της πόλης. Αλλά όπως σας είπα, είναι κάτι το οποίο προκύπτει από μια μελέτη, από τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε από μια μελέτη, η οποία δεν είναι η μόνη της. Είναι και άλλα πράγματα τα οποία έρχονται, γίνονται, κάνει το ΙΜΕΤ μια μελέτη σε ό,τι αφορά τη μεταφορά και πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να τα συνδυάσουμε. Εκείνο όμως το οποίο είναι απαραίτητο να έχουμε κατά νου είναι ότι αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαφυλάσσουμε τους χώρους όπου γίνονται οι φορτοεκφορτώσεις, δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε απολύτως τίποτε όποιο ωράριο και να θεσπίσουμε.